Σταθμό 902, δεν τον βλέπει κανένα. Εγώ μόνο τον βλέπω. Μόνο εσύ. Αν μπορούμε να πιάσουμε 902 να δει λίγο τι λιγάκι... του αρέσει. Αν έχετε, δεν τον βλέπει κανένα, δεν πιάνει πουθενά. Εσύ τον βλέπει. Εγώ τον βλέπω, έχω βάλει κεραίε, έχω βάλει δορυφόρου, προσπαθώ να το πιάσω. Ναι. Πάρει κάτι ρόσα πιάτα, μεγάλε κάτι πιάτε, σαμοβάρια. Αλλά κάνει το βράδυ και βλέπει 902. Το βράδυ όχι, δεν βλέπω. Το βράδυ βλέπω δεξιά κανάλια. Βλέπω, επειδή παίζει ο Κουρί, παίζει επανάληψη όλο το πρόγραμμα το πρωινό. Έχω χάσει. Α, παίζει πολύ ωραία. Βλέπω όλες τα talk show, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή όλες τις εκπομπές λόγου. Παρακολουθείς και εμάς. Ναι, ναι, βλέπω όλες τις εκπομπές λόγου, μου αρέσουν πολύ. Μόνο εκεί έχει νόημα τηλεόραση. Να ακούσει κανένα άνθρωπο να μιλάει. Α, νομίζω ότι το βρήκαμε. Γεννηθεί με το θέλημά σου. Το 902 έχει από το συνδικτικό συνέδριο. Γιατί δεν βλέπει, δεν ακούει. Καλερή μοιράρα. Μάλιστα. Ένα καθαρό κομμάτι για το σπίτι. Πόσα έχει αυτό? Ένα πάνω απ' όλα πολύ οικονομικό. Ναι, πόσο έχουν δουλέψει, πόσο συντρότα έχει χυθεί, πόσο έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι να φτιάχνουν αυτό το κομμάτι και το πουλάτε τόσο εσείς. Και τι παίρνουν οι εργαζόμενοι από την υπεραξία? 902. Ντροπή σα, ντροπή σα. Να το κλείσουμε, να το κλείσουμε. Κάνει πληστηριασμού. Πραγματικά. Εγώ την πρώτη φορά το είδα στο 902. Ναι, χαλιά πολλά. Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν οι πληστηριασμοί. Αλλά είναι ντροπή δηλαδή. Τι ιδεολογία είναι αυτή, σα λέω, είναι ένα περίεργο κόμμα το οποίο πώ συντηρείται. Παλιά ξέραμε ότι πέραν κάποια χρήματα από τη Μερούβλια. Τώρα τι, από πού? Δεν υπάρχει χρήμα από εκεί. Αυτό είναι προπαγάνδα. Στο Πολυτεχνείο τι κάνει, να τα πούμε κι αυτά. Δεξιά προπαγάνδα. Μας βγάζανε έξω. Μας βγάζανε έξω ότι ήμασταν αρχή και προβοκάτες. Τα γίναν ήρωες. Τώρα όμως τα νέα μέτωπα που έχει ανοίξει σε συγκινούν. Σε συγκινούν. Αυτό πρέπει να το πούμε, ότι δηλαδή να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα θετικά. Αν με ειδοποιούν ότι έχουμε Μενεγάκη στον αντένα. Θες. Να το δούμε μετά. Θες να το δούμε τώρα. Τώρα. Καλά, θα του πάρει πρώην. 10 χρόνια εν τέλει. Πόσα! Μου αρέσει αυτή, πολύ καλή. Έχει αυτό το βλέμμα το πανέξι, πρέπει να έχει φοβερό IQ. 600 κάτω από το 0, αλλά μεγάλο νούμερο. Μεγάλο νούμερο πρέπει να έχει. Μας έχετε συντροφεύσει. Μ' αρέσουν. Λίγο παρακάτω μπορεί να κάνει να δούμε τη σιλικόνη. Λίγο παρακάτω είναι κλειστό, δεν φαίνεται. Να το βγάλουμε, να το βγάλουμε. Χάνει θεαματικότητα. Χάνουμε θεαματικότητα. Γυρίζουμε εδώ στο στούντιο. Λέγαμε, λέγαμε, ξαναγυρίζουμε στο θέμα. Το κουκουέ. Το κουκουέ. Λέγαμε ότι σας συγκινούν τα νέα μέτωπα που έχει ανοίξει στους μαθητές. Ναι, το τιμημένο κουκουέ πραγματικά εκεί. Δεν ξέρω αν πρόσεξε το άλλο, σας κάνω και έχω φτιάξει μια διαφήμιση του ΚΚΕ, γιατί νομίζω ότι χρειάζονται τα κόμματα διαφήμιση. Είναι το κόμμα που έχει τετραγωνίσει τον κύκλο, έχει μεγάλη απήχηση σε μεταμορφωμένα Βασιλόπουλα. Τον κύκλο. Ναι. Δεν θα το πρόσεξε, είναι γρήγορε οι διαφημίσει, είναι πολλέ. Ναι. Να πω ότι πραγματικά βγάζω το καπέλο στην προσπάθεια που κάνει το ΚΚΕ για την, θα λέγαμε, την ανύψωση του λαϊκού κινήματος. Δηλαδή είναι κάτι σαν Τίμιος Σταυρός, κάτι. Δηλαδή είναι κάπως οι Εχοβάδες Επανάσταση. Είναι περίεργο πράγμα. Είναι περίεργο πράγμα, όπως τα χέρια ψηλά. Ναι, αλλά εγώ στη συναυλία του ο Τσαλάν δεν σε είδα. Σε τέτοια δεν πάτε. Αυτές είναι αηδίες. Δεν πας. Δεν πάω. Δεν σε καλούνε, Νίκο. Θα σου πει ότι του πρώτου με καλούν. Σε καλούν. Στο Μιλένιο του πρώτου είπα να πάω. Δηλαδή, εκεί που πήγε ο Κωνσταντίνο ήταν να πάω εγώ, να τα πούμε. Αλλά αρνήθηκε. Δεν πάω σε τέτοια. Να γιορτάσω. Στο λαϊκό δικαστήριο. Ωραία, στο Τζαλάν δεν πήγε. Ναι. Στο λαϊκό δικαστήριο γιατί σου να πω. Θα τα πω όλα με τη σειρά. Ναι. Δεν γίνεται να πάμε για το Μιλένιο, α πούμε, να πάμε να γιορτάσουμε. Να σα πω γιατί αρνήθηκα. Δεν μπορώ να γιορτάσω οτιδήποτε. Δεν συμφωνώ με τη γιορτή βασικά πρώτον. Δεν είναι καμιά γιορτή. Έχει δίκιο, συμφωνώ μαζί του. Να βγούμε να πιούμε κανένα κρασάκι. Έχετε κοινά στοιχεία. Έχουμε κοινά στοιχεία. Μπορεί να συναντηθούμε σε κανένα κέντρο αριθμίσματος. Μας χρειάζεται και στους δύο. Να πω όμως ότι είναι η γιορτή λάθος, αλλά ας πούμε ότι η γιορτή αυτή να τη γιορτάσουμε. Πάει στο διάλογο και μας χαλάσανε και την πρωτοβουλία με το Μιλένιο μου. Να το γιορτάσουμε. Αλλά δεν μπορείς να γιορτάσεις με το Πασόκ και τον Αβραμόπουλο. Είναι ντροπή. Να γιορτάσω εγώ ή οπουδήποτε καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνη δεν μπορεί να γιορτάζει με την κυβέρνηση στην εξουσία. Είναι γελίο. Με το ΚΚΕ. Και με το ΚΚΕ. Με κανένα κόμμα. Δεν είναι τρεις κόμματα. Δεν πρέπει να γιορτάζει. Με μηχανισμού εξουσία. Βέβαια, με μηχανισμού εξουσία. Θα μου πει τώρα εδώ στην τηλεόραση τι κάνουμε. Παρά είσαι αριστερό. Τηλεόραση δεν είναι καθόλου. Καθόλου. Ίσα ίσα, λίγο είμαι. Αλίγο. Πιο πολύ πρέπει. Πιο πολύ πρέπει. Να πούμε ότι δεν γίνεται να γιορτάσουμε το Πασόκ. Αυτά που κοροϊδεύουμε δηλαδή. Δηλαδή η δουλειά μα ποια είναι, α πούμε. Να σκριτικάρουμε το Πασόκ, α πούμε και το. Ωραία, δεν πήγαινε. Δεν πήγε στο Μιλένιουμ, δεν πήγε στον Τσαλάν. Γιατί δεν πήγε στον Τσαλάν, δεν σ' αρέσει στην. Ο Τσαλάν, επειδή κάνω παρέα και με κούλεχο φίλου κάποιου, δεν μου ενέπνεε και μεγάλη εμπιστοσύνη από την παλιά, δεν από την αλήθεια. Και γενικά αυτέ οι ενθερμό εκδηλώσει συμπαράσταση, α πούμε, φούσκε που να πούμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να αλλάξει το πρώτο γράμμα, το ΚΑΠΑ να φύγει, να γίνει πυροσβεστικό κόμμα Ελλάδος.
Αυτό είναι ο ρόλος. Τι, υποτίθεται ότι όταν είσαι στον Bill Clinton, το κουκουέ προκάλεσε τα επεισόδια. Ναι, τα προκαλεί. Ποια επεισόδια? Εμείς δεν θέλουμε επεισόδια, εμείς θέλουμε να γίνει κάτι. Το θέμα είναι ότι όπου γίνεται, πάει το καπηλέδεται, έτσι, στέλνει. Όπως κάποιοι εχοβάδες. Το καπηλέδεται. Προσιλητεί διάφορα παιδάκια, ας πούμε, το καπηλέδεται. Την κατάλληλη στιγμή κάνει πίσω και. Ωραία, τουλάχιστον στο λαϊκό δικαστήριο. Εκεί γιατί δεν πήγες. Ήταν συνταραχτική στιγμή. Εκεί δεν με κάλεσαν. Α, εκεί δεν σε κάλεσαν. Εκεί θα πήγαινες. Εκεί θα πήγαινα στους εισαγγελέας και θα αθώωνα, θα έκανα αθωωτική αγόρευση. Θα πρότεινα την αθώωση του Βασίλη του Κλίντον. Να πω ο Βασίλης ο Κλίντον δεν ευθύνεται, δεν θα τον καταδικάσουμε. Αν έχεις χιούμορ, τον αθώνεις. Α. Γιατί δεν θα τον δολώνεις, τον αθώνεις αν έχεις χιούμορ. Ένιωσες και εσύ δηλαδή αυτή την ιερή αγανάκτηση όταν είστε εδώ μακελάρης των λαών? Ναι, δεν νομίζω ότι είναι ο ίδιος. Θα σας πω κάτι. Στην ιεραρχία της νέας τάξης πραγμάτων, στην πυραμίδα την ηγετική, ο Βασίλης ο Κλίντον είναι σε κατώτερη θέση από τον υποδιευθυντή της Τεξάκο στα Νέα Λιώσια. Μιλάω με στοιχεία, με ντοκουμέντα. Με ντοκουμέντα βέβαια. Βέβαια, έχει μεγαλύτερη θέση και περισσότερο επηρεάζει ένας διευθυντής, ένα σημαίνο τέλεχος μιας πετρελαϊκής εταιρείας από τον κομπάρσο, ας πούμε, που κάνει τον πλανητάρχη. Άρα εσύ ήθελες να μετάσχεις σε κάποια από αυτές τις ιστορίες? Να σου παρασταθώ κατά κάποιο τρόπο. Να σου παρασταθώ, είναι χιλαροκαμένος. Ούτε στη Χίλαρη πήρες πρόσκληση? Δεν πήρα πρόσκληση. Είσαι μόνο σε γκέι, αλλά τέλος πάντων δεν με συμπεριέλαβε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Συναχωρήθηκε. Ίσως δεν είναι πλέον. Εμπιστοσύνη. Λέγαμε όμως κάτι πιο σημαντικό. Ποιο λέγαμε? Για τον Bill Clinton, που τον λες Βασίλη Clinton. Βασίλης, ναι. Πρέπει να είμαστε και το ίδιο ζώδιο. Είναι και καλύτερη. Παίζει και σαξόφωνο, νομίζω. Ναι, παίζει είναι, σαξόφωνο. Έχει και καλύτερη. Είναι πολύ καλό. Έχει καλύτερη. Παίζει πολλά όργανα. Mm. Αν δεν τα παίζει, δεν σου βάζει ξανά και τα παίζουν. Ντροπή. Ντροπή. Είναι 12 20 σχεδόν. Να πω και ένα βρωμόλογο. Όχι, μην πεις άλλο. Να πω κάτι, να πω τουλάχιστον μια λέξη. Επιτρέψτε μου. Τι, πες μου τίποτα. Όχι, θα το πούμε στον αέρα γιατί δεν κρύβουμε τίποτα από τον κόσμο. Είναι ζωντανή εκπομπή μας και πρέπει να το εκτιμήσει πραγματικά έτσι πρέπει να γίνει. Πώς πέρα, να πείσουμε ότι είναι ζωντανή όπως. Όπως τις ασφάλειες που κατά στην εφημερίδα. Κάναμε ζάπινγκ και κατάλαβα πώς. Κάναμε ζάπινγκ. Επίσης να πω, θέλω να πω μου λίγο. Έτσι γλίτωσα να πει το βρωμόλογο. Το άλλαξα. Αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα. Να σας πω ότι ελπίζω στον καινούργιο αιώνα που ανατέλει να πω ότι καταρχάς πρέπει να φύγουμε από αυτή την παγίδα των λέξεων. Να μην κολλάμε στις λέξεις, πρέπει να απελευθερωθούμε. Όπως λέμε χέρι, πρέπει να λέμε και πούτσος. Να το πούμε. Ρε παιδί μου. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Μου το τραβάνε από πίσω. Ναι. Όχι. Έχουμε κάνει ένα ειδικό μηχανισμό. Άμα λένε βρωμόλογα, φεύγουν. Και αυτό που ελπίζω με τον νέο αιώνα πραγματικά είναι η απελευθέρωση της γυναικείας σεξουαλικότητας. Μόνο εκεί ελπίζω. Στους νέους που φυσιολογικά έπρεπε κάτι να περιμένουμε από τη νέα γενιά να κάνει. Δεν ελπίζω. Έχουν πάει γεδευμένοι. Ελπίζω, αλλά βλέπω προς το παρόν λιγάκι θα αργήσετε γιατί είναι με τα κινητά. Να μείνουμε στις μάρκες. Απασχολημένοι πολύ, πάρα πολύ. Εσύ δεν έχεις κινητό? Θα πάρω. Θα πάρεις. Θα πάρω. Περιμένω τις ευκαιρίες τώρα. Τις ευκαιρίες. Είναι ακόμα πολύ ακριβά. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ο καλλιτέχνης έχει πολλά έξοδα. Η γκαρδαρόμπα χαλάμε πάρα πολλά λεφτά. Εσείς σε βλέπω πάντα με το ίδιο μπουζάκι. Είναι παράκριβο. Δεν είναι το ίδιο. Φαίνεται το ίδιο, αλλά για να φαίνεται το ίδιο έχω ξέψει πάρα πολλά χρήματα. Είναι πολύ ακριβά. Ο καλλιτέχνης έχει την γκαρδαρόμπα, είναι το Α και το Μ και η φιλανθρωπία. Να βοηθήσεις. Πάλι φιλανθρωπία. Εσύ δίνεις χρήματα. Οπωσδήποτε. Δίνω χρήματα και το διακρίνω πάντα. Σε καρκινοπαθείς, στην Κύπρο έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή η Κύπρος. Γιατί νομίζετε ότι η Κύπρος είναι στο παρατσάκι, είμαστε να λυθεί το Κυπριακό. Γιατί, νομίζω ότι τα λεφτά δεν είναι μόνο εγώ, δεν είμαι μόνος μου. Ο Τζόρτζ δίνει πάρα πολλά λεφτά, του έχει χρυσώσει να πούμε. Ποιος άλλος, ο Παγιανάκης κατάλαβε τον κόλπο και αυτός τελευταία κάνει για την Κύπρο. Δεν μας είπε τίποτα. Κάνει τέτοια. Κάνει, άξιζε να κάνει συναυλίες γιατί τον έπιασε φορεία για αυτό. Εσένα σου έχει κάνει έλεγχο? Έχουμε ένα έλεγχο. Όλα τυπικά εσύ. Κοιτάξτε, ναι, δεν είμαστε τα πολύ ψηλά. Δεν έχω δει κανένα κατάλογο. Όχι, ακόμα δεν έχω βγει. Άμα ανοίξω και άλλου συναυλίε για την Κύπρο, πάνω απ' ότι έχουμε προβλήματα με την εφορία. Γιατί αυτέ τι φιλανθρωπικέ συναυλίε δεν είναι φορολογούνται. Αυτό είναι το μυστικό. Και βγαίνουν και τα έξοδα που είναι αλεξάλεκτα. Και αντί να τα δώσει την εφορία, πετά ένα ξεροκόμματο αυτό που κάνει το φιλανθρωπικό σωματείο. Σταμάτα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Θα σταματήσω. Αλλά η φιλανθρωπία πρέπει να σταματήσει αυτή. Πάλι εκεί το είναι παράδειγμα. Στην πολιτική θα μείνουμε. Πολιτική. Ο Κώστας Σιμίτης συμμετέχει στο σόου στο Άλσος. Συμμετέχει, έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ρόλο. Παρουσιάζω μία οντισιόν αυγών εν ώψη του Πάσχα. Γιατί στο Άλσος θα συνεχίσουμε μέχρι το επόμενο Πάσχα. Δεν ξέρω όσο αντέξουμε να δούμε πώς θα πάμε. Και συμμετέχει σε μία οντισιόν αυγών που κερδίζει ο Σιμίτης στο τέλος. Και το καλό Πάσχα στη μητρική του γλώσσα, τα γερμανικά. Τα αγγλικά. Τα αγγλικά ή τα αγγλικά. Καλό Πάσχα με λατινικούς χαρακτήρες. Πώς είναι στο Ιντερνετ. Άλλο εκεί να τα πούμε και αυτά για το διαδίκτυο. Περίμενε, να τελειώσουμε με τους πολιτικούς. Ο Αβραμόπουλος μου είπες, κάνει μια πρωτότυπη φυσοκόλληση. Ναι, είναι συνάδελφος και έτσι το αντιμετωπίζω. Και νομίζω και ο κόσμος το αντιμετωπίζει έτσι. Ναι.
Είναι ο νέος Βοσκόπουλος, κάπως έτσι κάποια στιγμή. Να παίξει ένα ρόλο. Θα παίξει ένα ρόλο. Και Άρης Πιλιοτόπουλος συμμετέχει. Ο Άρης τελευταία στιγμή τον έβγαλα. Α, τον έβγαλα. Τον έβγαλα τελευταία στιγμή, δεν τράβαγε. Είναι η αποκάλυψη του talk show. Ναι, είναι πραγματικά τον έβγαλα αυτή τη στιγμή. Τον είδες εδώ. Είναι και στην αφίσα. Α, είναι στην αφίσα και δεν μετέχει. Δεν μετέχει γιατί μου κλώτσαγε το πρόγραμμα. Έδιωχνε κόσμο. Έδιωχνε κόσμο. Και πρέπει να το καταλάβει αυτό και το κόμμα. Δηλαδή. Κάνει δηλαδή. Νομίζω ότι και ο Σπουλιοτόπουλος και ο Καραμαλής Κώστας. Δεν τραβάνε. Όχι, δεν τραβάνε. Είναι υπάλληλοι του Σιμίτη. Δηλαδή το ίδιο αφεντικό που πληρώνει το Σιμίτη πληρώνει και αυτού για να κάνουν το, σε στου λαγού, στου αγώνε χίτητα που πάει ο λαγό και τρέχει. Mm. Δηλαδή νομίζω ότι δουλεύει η Νέα Δημοκρατία με την ηγεσία τη. Δουλεύει για να βγει πάλι ο Σιμίτη. Ποιοι άλλοι πολιτικοί συμμετέχουν. Το Δημήτρη Βόλα είναι πολύ αυστηρό. Πολύ. Πολύ αυστηρό. Πιο genius. Έτσι το λες. Παίζει το ρόλο του πιο genius, δηλαδή. Αυθεντική διάνοια. Αυθεντική διάνοια το λες. Ναι. Είναι αυθεντική διάνοια. Τον ειρωνεύεσαι. Εμά δεν νομίζω ότι μπορεί. Έχει, πρέπει να είναι απόλυτα ευτυχισμένο νομίζω ο Δημήτρης Τσοβόρας. Έχει φτάσει να είναι αρχηγός κόμματο. Πάει καλά. Περίμενε. Και πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Πάει καλά γιατί δεν πάει καλά το ΚΚΕ για να επανέλθουμε. Εγώ δεν θα επανέλθουμε στο ΚΚΕ πια. Σου έχει γίνει έμονη ιδέα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πρέπει να πούμε κάποια στιγμή γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα απευθύνεται σε ένα ρόλο του 60% και το έχει καταφέρει να κατεβάσει το 5 και στο 4. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξω τα πράγματα. Τώρα που πάμε πολιτική, σκέφτηκα ποδόσφαιρο. Παρακολουθείς τα αθλητικά. Ναι, τα παρακολουθώ, μου αρέσουν. Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ.